Καταρχάς, έτσι, θα έλεγα ότι μια αγωνία την έχετε, όπως όλοι μας, το τι θα μας πει απόψε ο κύριος Αντώνιο Κουτέρες. Δεν είναι αγωνία, είναι... περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε. Εμείς οι παλαιότεροι είχαμε ζήσει και προηγουμένως πολλές άλλες συναντήσεις και η Χριστίνα. Και εσείς σαν δημοσιογράφος, κύριε Αντώνιο. Γι' αυτό το λέω, πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, ψύχρεμοι πάντα και να κινούμαστε στη βάση της λογικής, του ορθολογισμού και των δεδομένων. Μπροστά μας έχουμε την εξής εικόνα. Έχουμε δύο πλευρές οι οποίες έχουν εντελώς διαφορετική αφετηρία. Έχουμε μια πολιτική κρίση στα κατεχόμενα, την οποία δεν μπορούμε να αφαιρούμε από την εξίσωση. Έχουμε επίσης ένα γενικό γραμματέα, ο οποίος παίρνει όρους εντολής από το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνεχίσει τις καλές του υπηρεσίες. Άρα, το τελευταίο που θα πρέπει να αφαιρέσουμε από αυτό, ένα σενάριο που θα πρέπει να αφαιρέσουμε είναι να κηρύξει αδιέξοδο γενικό γραμματέα. Αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί, διότι δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του Κυπριακού. Μάλιστα. Εκείνο που ενδεχομένως να πει είναι ότι ο χρόνος παρέρχεται, πρέπει να βρεθεί μια λύση κλπ. Θα κινηθεί σε επίπεδο νουθεσιών, η εκτίμηση είναι αυτή, και μετά ενδεχομένως να αποκαλύψει τις προθέσεις του για τη συνέχεια αφού τους ακούσει. Τώρα, πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση ακόμη έναν παράγοντα που έχει σχέση με το προηγούμενο που σας είπα, με την πολιτική κρίση στα κατεχόμενα. Είναι ακριβώς το γεγονός ότι ο κύριος Σταντάρ μέχρι πριν από 15 μέρες ήταν αρνητικός σε μια τέτοια συνάντηση, ενώ τώρα έχουμε τη συγκατάλευσή του για να γίνει αυτή η άτυπη. Ναι, αλλά λέγοντας όμως, συνεχίζοντας τη ρητορική του, ότι δεν πάω με αυτό που λέει. Μέχρι πρόσφατα έλεγε ότι δεν υπήρχε λόγος να συναντηθεί ούτε με την κυρία Νολκίν, ούτε με τον κύριο Χριστοδουλίδη, ούτε σε τριμερή, διότι λέει διαφωνεί με το πλαίσιο της επιδιωκόμενης λύσης. Άρα τα δεδομένα είναι μπροστά μας. Εγώ, εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι η δική μας πλευρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια σήμερα. Έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε επιχειρήματα. Για μας το ζητούμενο είναι διτό. Το πρώτο είναι να μπει το Κυπριακό σε ράγες διαπραγματεύσεων. Και το δεύτερο είναι, που είναι προφανές για μας, όμως δυστυχώς θα πρέπει να το συζητήσουμε απόψε, αναλόγως και τις τάσεις του κ. Τατάρ, είναι ότι από τη στιγμή που η οποιαδήποτε πρωτοβουλία ανήκει στα Ηνωμένα Έθνη, θα πρέπει να είναι συμβατή με τους όρους εντολής του Γενικού Γραμματέα, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οτιδήποτε άλλο, κυριαρχική ισότητα, δύο κράτη κλπ., για μας είναι, δεν υπάρχει λόγος να το συζητούν. Ναι, είχατε πει και εσείς, κύριε Αντωνίου, ότι οι δύο πλευρές έχουν διαφορετικό σημείο αφηρίας. Για να μπει όμως το Κυπριακό ξανά στις ράγες, η λογική δεν λέει ότι πρέπει να αναζητηθεί η μέση λύση, δηλαδή μία πλευρά να πλησιάσει την άλλη, και με... και λέτε εσείς το ευταίο είναι να ξαναμπεί το Κυπριακό στις ράγες της, προς την διαπραγμάτευση. Το εφικτό όμως υπό τα δεδομένα αυτά ποιο είναι, ποιο σενάριο τουλάχιστον η δική μας η πλευρά θα θεωρούσε θετικό? Να σας πω, δεν υπάρχει μέση γραμμή μεταξύ της νομιμότητας και της παρανομίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας μιλούν για λύση για μια διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρχία και μια ηθαγένεια. Είναι τα λεγόμενα τρία singles, τα οποία εμείς έχουμε ως απάντηση στα τρία απευθείας που επιδιώκει ο κύριος Σταντάρ. Απευθεία πτήσης, επαφές και εμπόριο. Αυτή είναι η δική μας απάντηση, διότι τα δικά μας επιχειρήματα εδράζονται σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Κατά συνέπεια, είναι βάσιμο το δικό μας επιχείρημα, εκτιμούμε, και αυτό προέκυψε και από τις επαφές που είχε πρόσφατα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Νέα Νιόρκη με τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι λύση δύο κρατών ουδέποτε μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών. Κατά συνέπεια, έχουμε να απάντηση σε αυτό το θέμα. Εμείς θα πάμε με αυτές τις θέσεις, με αυτοπεποίθηση. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οτιδήποτε επιδιώξουμε να έρθει στην Κύπρο ως λύση, θα πρέπει να είναι προς το καλύτερο. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλμα στο παρελθόν
με δεδομένα ψυχρού πολέμου και λογικές της δεκαετίας του 60. Ναι. Επειδή δεν ξέρω πόσο χρονικά κοντά είμαστε στο να έρθει αυτό το καλύτερο που και εσείς είπατε, κύριε Αντωνίου, το να επανενεργοποιηθεί η κυρία Ολκίν, να επιστρέψει ξανά στην Κύπρο για επαφές με τους δύο ηγέτες, ναι, στο σενάριο που ο Γενικός Γραμματέας αποφασίζει για μια νέα της αποστολή της κυρίας Ολκίν, μετά το απόψινο δείπνο, να μην χαθεί άλλος χρόνος να έρθει εδώ η κυρία Ολκίν, να έχει επαφές με τους δύο ηγέτες, με μια προοπτική να ετοιμάσει και μια πενταμερή, ένα πολυμερές σχήμα. Το να δώσει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα στην κυρία Ολκίν, πώς ήταν αυτό τον 6 μηνών που ήταν στην πρώτη της αποστολή, είναι ένα κόστος το οποίο η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να δεχτεί στην προσπάθεια ακριβώς για να μπει ξανά στι δράκες το κυπριακό. Ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί είναι και κάτι που και η τουρκική πλευρά το έθετε έντονα. Ναι, να ξεκινήσει, αλλά να μην είναι ανοιχτού τέλους. Mm. Ούτε και η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί ένα τέτοιο σενάριο η ΚΑΖΟ, αλλά να μην είναι και ένα σφιχτικό χρονοδιάγραμμα. Ναι. Θέλω να πάω λίγο πίσω στην αναφορά που έκανα προηγουμένως για την πολιτική κρίση που υπάρχει στα κατεχόμενα. Αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα. Μπορεί τις επόμενες μέρες να δούμε εξελίξεις στα κατεχόμενα που αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε. Υπατίθεται σε κίνδυνο ακόμα και η ύπαρξη της λεγόμενης κυβέρνησης. Ζητούν και την παρέτηση αρκετή από το. Κατά συνέπεια, σε αυτό που. Ναι, αλλά θα είναι προς το συμφέρον της δικής μας πλευράς, αν υπάρξει μια ανατροπή στην πολιτική ζωή των κατεχομένων. Ενδεχομένως να υπάρχει ένα απώλεια χρόνου. Mm. Αλλά όμως έχουμε μια απάντηση για αυτό το ζήτημα. Εάν το συμβόλαιο της κυρίας Ολκίν είναι για 6 μήνες, αλλά υπάρχει καλή βούληση και από τις δύο πλευρές, οι 6 μήνες είναι υπεραρκετοί. Εμείς έχουμε προτείνει στον Γενικό Γραμματέα και στην κυρία Ολκίν προηγουμένως ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το κεφάλαιο της διακυβέρνησης, το οποίο είναι πρωταρχικού ενδιαφέροντος για την τουρκοκυπριακή πλευρά, ούτως ώστε να προσφέρουμε να δυσκολευτεί ο κύριος Σταδάρ μάλλον να αρνηθεί το διάλογο. Mm-hmm. Και μετά να πάμε στα πιο σύνθετα ζητήματα, στις διεθνείς πτυχές του Κυπριακού, που είναι η ασφάλεια και οι εγγυήσεις, όπου θα πρέπει να είναι παρούσες και οι εγκύτριες δυνάμεις. Αυτή είναι, νομίζω, είναι ένα σενάριο της στρατηγικής που ενδεχομένως να ακολουθήσει ο Γενικός Γραμματέας απόψε. Υπό την κυρία Ολκίν, δηλαδή, διεύρυνση των ρόλων εντολής της, κυρία Αντωνίου, ή θα μιλούμε για κάποιο άλλο πρόσωπο? Μπορεί να είναι η κυρία Ολκίν. Αυτό είναι μέρος της προσπάθειας που θα καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας για το πώς θα κινηθεί διαδικαστικά από τούτε και στο εξής, από τη στιγμή που θα αποφασίσει ότι θα επαναρχίσει μια νέα προσπάθεια. Εμείς έχουμε πει ότι εμπιστευόμαστε την κυρία Ολκίν, εμπιστευόμαστε οποιοδήποτε αντιπρόσωπον ή απεσταλμένον υποδείξει ο Γενικός Γραμματέας, υπό την έννοια πάντοτε ότι για το αυτονόητο που πάει προηγουμένως, ότι θα κινηθεί στο πλαίσιο του ψηφισμάτου της Συμβουλίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δύο σας. Ως παλαιότερη δημοσιογράφη, μου επιτρέπετε, κυρία Αντωνίου, να μπείτε λίγο στο ξανά και πάλι στην ιδιότητά σας. Με την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια διαβάζοντας τις εξελίξεις και να γίνεστε μέρος των εξελίξεων του Κυπριακού. Χριστίνα, ίσως είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε κινητικότητα στο Κυπριακό. Εσείς μπορεί να το γνωρίζει, Στέλλα. Έχουν παρέλθει ήδη 50 χρόνια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου σίγουρα. Κύριε Αντωνίου, να περιμένουμε άλλα τόσα. Τα αποτελεσμένα προχωρούν στα κατεχόμενα εδάφη μας. Δύσκολα θεωρώ ότι ο Γενικός Γραμματέας στην παρούσα φάση μπορεί να κηρύξει τέλος και να καταθέσει δόπλα και να επιστρέψει την εντολή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όχι για τώρα. Εάν και εφόσον δεν αποφέρει καρπούς ούτε αυτή η προσπάθεια, δηλαδή πάμε ξανά σε πενταμερή, δούμε κανένα ναυάγιο, ή θα είναι ταφόπλακα, κύριε Αντωνίου, αν δεν προχωρήσουμε αυτή τη φορά? Γιατί έγιναν και πολλές προσπάθειες από πλευράς Νίκου Χριστοδουλίδη, έστω να ξανακάτσουμε σε ένα άτυπο δείπνο. Κύριε Σαββάρα, σας πω το εξής. Ιστορικά πολλές φορές στο Κυπριακό, από τη δεκαετία του 50 εννοώ, όσες φορές επιχειρήθηκε μια λύση, συνήθως η λύση που βρέθηκε ήταν η μήτρα από την οποία γεννήθηκε το επόμενο Κυπριακό. Mm. Άρα ήταν διαφορετικό το Κυπριακό τη δεκαετία του 50, σωστό, όταν είχε γίνει το ενωτικό δημοψήφισμα προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη, έγινε ένα απελευθερωτικός αγώνας για ανεξαρτησία, και γι' αυτό, επειδή το Κυπριακό έχει στον πυρήνα του την έλλειψη εμπιστοσύνης,
Γι' αυτό θα δείτε ότι πολλές φορές μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο, ιδίως με Τουρκοκύπριους, με Τούρκους και ξένους, να συζητούμε για το τι είναι το Κυπριακό. Οι Τουρκοκύπριοι αναφέρονται στο 63-64, εμείς αναφερόμαστε στο 74. Είναι σύνθετο το πρόβλημα των Κυπριακών και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο εξαιτίας της παρέλευσης του χρόνου. Η προσπάθεια η δική μας, κυρία Σάβα, και σας το λέω με πολύ ειλικρίνεια, είναι ακριβώς να αξιοποιήσουμε τα νέα δεδομένα που υφίστανται. Η Κύπρος είναι πλήρες και ισότιμο και αναπόσπαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Δεν είναι ρητορικό, είναι ουσιαστικό. Πολλές από τις ανησυχίες που έχουν οι Τουρκοκύπροι, πολλές από τις ανησυχίες που έχουμε και εμείς εναντί τους, μπορούν να βρουν την απάντησή τους μέσα από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Και σε θέματα οικονομίας, και σε θέματα διακυβέρνησης, και σε θέματα ισότητας. Όλα αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι από τη στιγμή που όλοι αντιλαμβανόμαστε την Ευρώπη ως το κοινό μας σπίτι, τότε μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να βρούμε λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, να μου επιτρέψεις, Χριστιανά, να κάνω και μια ερώτηση έτσι, για το εσωτερικό στον κύριο Αντωνίου. Θα δούμε τι θα γίνει απόψε, θα τα συζητήσουμε και αύριο. Μείνατε εσείς πίσω και ο κύριος Βίκτορας Παδόπουλος για να μας ενημερώνετε, κύριε Αντωνίου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και το θέμα της ακρίβειας στο εσωτερικό, που ολοένα και αυξάνονται και οι φωνές, πέραν των καταναλωτών και των πολίτων, αλλά και των κομμάτων, ακόμη και της συμπολίτευσης. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν την ανακοίνωση του μέτρου από τον κύριο Μάκη Κεραυνό, ότι και τα κόμματα της συμπολίτευσης σκέφτονται τρόπους ώστε να βοηθήσουν τον κόσμο και να εισηγηθούν μέτρα κατά της ακρίβειας. 1η Νοεμβρίου πάμε προς λήξη και του μέτρου για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Γίνονται σκέψεις από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών αυτό το μέτρο να συνεχίσει, κύριε Αντωνίου? Εκείνο που μπορώ να σας πω, κυρία Σάβα, είναι ότι γίνονται σκέψεις ευρύτερα για τα ζητήματα της ακρίβειας. Να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να ανακουφίσουμε τον κόσμο. Η προσπάθεια κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι οι μόνιμες λύσεις, οι ολιστικές λύσεις. Για παράδειγμα, για το θέμα της ενέργειας. Ναι. Το φωτοβολταϊκό για όλους θεωρούμε ότι προσφέρει μια μόνιμη λύση. Μειώνει δραστικά, σχεδόν εκμηδονίζει το κόστος, το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά. Είναι σημαντικό εργαλείο αυτό που θέλουμε να αξιοποιήσει ο κόσμος. Όμως για το θέμα των ανατιμήσεων γενικά για το εμπόριο, υπάρχουν σκέψεις για πρόσθετα μέτρα. Εκεί που θα πρέπει να είναι στοχευμένα, θα είναι στοχευμένα. Αν υπάρχουν παρεμβάσεις που θα πρέπει να είναι οριζόντιες για πρακτικούς λόγους, όπως το θέμα του μεδιακού συντελεστή ΦΠΑ, ναι, σε φρούτα και λαχανικά, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία έξαρση των τιμών στην αγορά. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα τεθούν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τη συμμετοχή και των συναρμόδιων υπουργείων και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ούτως ώστε να υπάρξουν παρεμβάσεις που να ανακουφίσουν τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό, ναι, αυτή η περίοδος θεωρείται ουδέτερη ενεργειακά περίοδος. Δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ούτε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Οπότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη χρονική περίοδο. Mm. Για το επόμενο βήμα, όπως γνωρίζετε, η μεγάλη ζήτηση είναι τις χειμερινές περίοδους ή τις καλοκαιρινές περίοδους. Ναι. Αυτή η περίοδος είναι ουδέτερη κλιματολογικά. Γι' αυτό σας είπα ότι, και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι, υπάρχουν σκέψεις για να έρθουν πρόσθετα μέτρα τα οποία να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά. Από την απάντησή σας αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το μέτρο για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος πιθανόν να διακοπεί για κάποιους μήνες ή για κάποιες μέρες και να έρθουν κάποια άλλα, ούτως ώστε να είναι ανακουφιστικά προς τους καταναλωτές. Πολύ σωστά τα λέτε. Θα μας πείτε και ποια είναι τα άλλα που προσανατολίζεστε, να βγάλουμε και εμείς την είδηση. Δεν είμαι σε θέση να σας πω. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχουν σκέψεις για μια γκάμα μέτρο τα οποία να ανακουφίζουν στοχευμένες κατηγορίες του πληθυσμού. Θα είναι άμεσα, κύριε Αντωνίου, ο καταναλωτής θα τα νιώσει άμεσα αυτή την ανακούφιση με αυτά τα μέτρα? Η προσπάθεια αυτή είναι, να σας πω κάτι. Υπάρχουν δομικά προβλήματα στην κυπριακή κοινωνία, στον πληθυσμό. Για παράδειγμα, είναι το θέμα των χαμηλών συνταξιούχων. Ναι. Είτε 20 ευρώ δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους, είτε 30, δυστυχώς το άρθροισμα είναι κοντά, είναι το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν κατέβαλαν πλήρες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουν άλλα ζητήματα. Έχουμε όλοι συγγενείς που είναι σε αυτήν την κατηγορία του πληθυσμού. Θέλουμε και σε αυτούν να βρούμε μόνιμες λύσεις.
Είναι οι οποίοι χαμηλοσυνταξιούχοι, να πούμε ότι δεν είναι μέσα στην κατηγορία που δέχονται έκπτωση από το ηλεκτρικό ρεύμα, κύριε Αντωνή. Κάποιοι είναι. Που ανήκουν στο ελάχιστο εγκύπνο εισόδημα. Κάποιοι είναι. Να σας πω, είτε ένας παίρνει 1.000 ευρώ και θεωρείται χαμηλοσυνταξιούχος, είτε παίρνει 1.100 ή 1.010, mm-hmm. νομίζω ότι αυτά τα 10 ευρώ δεν κάνουν τη διαφορά. Για όλους. Mm. Υπάρχουν δύο ζητήματα στα οποία εστιάζουμε την προσοχή μας για να βρούμε μόνιμη λύση για να δοθεί ένα τέρμα σε αυτήν την κατάσταση πραγμάτων. Το πρώτο που σας είπα έχει να κάνει με τους ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν εκατέβαλαν πλήρεις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αδικούνται mm-hmm. αυτήν τη στιγμή. Θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο αυτούς να τους βοηθήσουμε. Και το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει, αυτή είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση mm-hmm. που θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το εισόδημα για μια μεγάλη κατηγορία συνανθρώπων μας. Το δεύτερο έχει να κάνει με την προσπάθεια για αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Αυτή είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Δουλεύουμε και πάνω στα δύο αυτά τα έργα. Είναι έργα πνοής για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και θα είμαστε ευτυχείς να το ολοκληρώσουμε το σύντομο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνίου. Σας ευχαριστώ και εσένα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα.